Έλενα Χελβατζόγλου. Στην Έλενα Χελβατζόγλου. Κοίταξε, εχθές ήταν υποβροχή η Έλενα. Ναι. Σήμερα είναι τα πράγματα καλύτερα, μάλλον. Σήμερα έτσι φαίνεται. Ή είναι κάτω από κάπου, θα δούμε. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα. Καλύτερα τα πράγματα από άποψη βροχής, αλλά έχει αρκετό κρύο. Ναι. Δηλαδή δεν θα βρέξει σήμερα, αλλά η θερμοκρασία έχει πέσει και δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 10 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, παιδιά, να νιώσουμε και λίγο χειμώνα. Δεν είναι κακό τώρα. Αυτό, όπως το είπες, το μη κανονικό ήταν αυτό που ζούσαμε μέχρι τώρα. Ναι, ο αυστραλέζικος καιρός. Δεν έχουμε και τίποτα βαρύ τώρα για να το συζητάμε. Έπεσε λίγο χιονάκι στα ορεινά. Μια χαρά πράγμα είναι. Να πάμε και καμιά εκδρομούλα. Τώρα, τι έχουμε, Λενιό. Έχουμε έναν 35χρονο, ο οποίος κάθισε στο εδόλιο του δικαστηρίου, καθώς επί 3 ολόκληρα χρόνια προσποιούταν ότι ήταν λογιστής, χωρίς να έχει όμως την ανάλογη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η πρόσληψή του έγινε μέσω γνωριμιών και δεν του ζητήθηκε κάποιο πτυχίο, καθώς ο ίδιος, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ντρεπόταν να πει ότι δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του. Ξεκίνησε λοιπόν να δουλεύει στον γυναικείο αγροτουριστικό συνεταιρισμό Ζαγοράς ως βοηθός λογιστή, όταν αντιλήφθηκε ότι η προηγούμενη λογίστρια είχε αφήσει αποθηκευμένους στο σύστημα κάποιους επαγγελματικούς κωδικούς. Τους χρησιμοποίησε, άρχισε να αναλαμβάνει πελάτες ως λογιστής και να καταθέτει φορολογικές δηλώσεις με τη δική της ηλεκτρονική σφραγίδα. Το λάθος του όμως έγινε αντιληπτό όταν μία συνάδελφος της λογίστριας αντιλήφθηκε ότι 3 ονόματα που υπήρχαν στο σύστημα δεν άνοικαν στους πελάτες της. Τότε ο 35χρονος έγινε αντιληπτός και ως ένδειξη μεταμέλειας επέστρεψε 26.000 ευρώ. Ουσιαστικά είναι η μισθοδοσία των τελευταίων 3 ετών που δούλευε εκεί. Άρα ουσιαστικά η Έλενα δεν ήθελε να πει ότι δεν έχει το πτυχίο της λογιστικής, γιατί δεν ήθελε στο χωριό να τον. Δεν ντρεπόταν. Δεν ήθελε να. Λέει, τι θα πει το χωριό, τι θα πει ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημά του, το βασικό δηλαδή όλων. Ναι.